Καλημέρες. Hey, what's up, brothers? Βροχή, κακοκαιρία, κλεισούρα, πρέπει να κουλάρουμε και 10 δίσκοι για το χειμώνα. Δίσκοι για να αφήσει κάτι ζεστό για να ράξει. Και πάμε. Δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε, παιδιά. Νούμερο 1, αυτό που παίζει. Απόλυτη φωνή. Απόλυτη παραγωγή. Κόνσεπτ δίσκος που έχει διασκευάσει μέχρι και με υπερ-περιστέρκελ. Έχουν διασκευάσει το κομμάτι που ακούμε. Το έχουν κάνει αλλιώς, βέβαια, αλλά είναι πάνω στο feeling του. Σκοτεινό. Τι δίσκος, concept δίσκος, από αρχή στο τέλος, τι παραγωγή, τι ενορχήστρωση, τι φωνή, τι feeling. Δίσκος που ήταν πάντα εκεί πέρα για να μου κάνει ένα πατ-πατ στην πλάτη για να μου πει όλα θα πάνε καλά. Νούμερο 1. Να αρχίσουμε πρώτα με τα soul jazz, παιδιά, και μετά θα πάμε μπροστά. Θα πάμε με τη σειρά. Νούμερο 2. Που το είχα πει, είχα κάνει ειδικό βιντεάκι για το δίσκο Gil Scott Heron, αλλά το έλειψα επειδή ήταν ψιλοχιουμοριστικό βίντεο και δεν κάνεις πλάκα με τον Gil Scott Heron. Θα κάνω ένα αφιέρωμα για αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη, ποιητή. Θα τα πούμε. Προς το παρόν μόνο αυτή η δισκάρα, jazz, πιο jazz δίσκος του, Φιανάκι με τη φωνάρα. Τι δισκάρα είναι αυτή, Rivers of My Fathers, βάλτε να τα ακούσετε και θα ξαναπούμε αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη. Νούμερο 2, Winter in America. Είναι όλα παιδιά favorite, ξέρετε, σας δίνω εδώ πέρα την ψυχή μου, τσάμπα. Το τσάμπα, μπορώ να πατήσετε ένα like, έτσι, το καμότο. Νούμερο 3, μια που είμαστε στο jazz, έχει βάλει δύο παιδιά, η βροχή και ο κακοκαιρία θέλει jazz, παιδιά, έτσι, εννοείται αυτά, δεν είναι... Ο αγαπημένος μου John Coltrane δίσκος, το Blue Train, το riff αυτό, το riff, το... η βασική μελωδία του Blue Train δεν μπορεί να ξεκολλήσει ποτέ, δεν ξεκολλήσει, θα παίζει πάντα. Δεν θα πω και πολλά, όσοι θέλετε βάζετε να ακούτε, κλασικά πράγματα, ένας από τους κλασικότερους, μέσα στους 5 κλασικότερους jazz δίσκους όλων των εποχών. Νούμερο 3, Blue Train. Νούμερο 4, τελειώσουμε με το jazz. Bill Evans, παιδιά, Bill Evans. Εδώ δεν θα πω τίποτα τελείως. Απλά το βάζει, παίζει ο δίσκος, το πιανάκι του, η ατμόσφαιρά του. Δεν θέλω να πω, έχω αναμνήσεις, δεν θέλω να θυμηθώ το σκηνικό πίσω από το δίσκο, γιατί έχω μια μεγάλη ιστορία πίσω από το δίσκο που δεν πω ποτέ. Πονάει ο δίσκος, αλλά τον έχω ακόμα, παιδιά, τον έχω ακόμα, γιατί βάλτε ακούστε να δείτε γιατί, παιδιά. Αυτό ο δίσκος δεν θυμάμαι, επειδή έχει βγάλει πάρα πολλά. Δεν είμαι ειδικός jazz, έχω πολύ λίγα πράγματα jazz, αλλά αυτό είναι από τα λίγα που αξίζει να έχεις. Ένας Bill Evans δίσκος, είναι διπλός δίσκος. The Village Vanguard Sessions λέγεται. Έτσι, λοιπόν, μεγά έπος. Έπος, παιδιά, διπλό, όσο περί τη στιγμή. 4. Και πάμε λίγο στην μπαλάντα. Πάμε λίγο στην μπαλάντα, παιδιά. Ακούσουμε καμιά μπαλάντα. Νούμερο 5, έχουμε κάτι τη Βέλς. Mona Lisa and Mad Hatters λέγεται η κομματάρα, το απίστευτο κομμάτι που γι' αυτό, τον έχω. Όλος ο δίσκος, παιδιά, είναι καλός, αλλά είπαμε ότι είναι κάποια κομμάτια που, δηλαδή, είχε, ας πούμε, κάποια κλασικά πράγματα. Σε λίγο θα δείξω ένα κλασικό πράγμα που θα μπορούσα να μην το έχω, γιατί είναι κατεγραμμένα, παιδιά, μέσα. Είναι κατεγραμμένα, έχω μεγαλώσει με αυτά, δηλαδή, έχω μεγαλώσει. Τους έχω ακούσει πολλές φορές. Και να μην τους έχω, δηλαδή, ok, γιατί τους ξέρω απ' έξω, αλλά Mad Hatters, Mona Lisa and Mad Hatters. Όλος ο δίσκος είναι δισκάρα. Μπαλαντούλες, παιδιά, μπαλαντούλες για το... από το Μάστορα, τεράστιος, Cat Stevens. Νούμερο 6. Νούμερο 6. 5, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5. Νούμερο 5. Και πάμε προς τα rock, προς το rock, μάλλον πριν πάμε προς το rock, να κάνουμε μια στάση
σε folk, έχουμε και ένα folk δίσκο από τις καλύτερες φωνές για μένα, Pentacle, Cruel Sister. Θέλουμε και λίγο folk, παιδιά, θέλουμε και λίγο folk. Cruel Sister, Pentacle, τι δισκάρα είναι αυτή. Αυτό και το Basket of Light είναι το αγαπημένο μου από αυτούς. Πώς λέγανε, Mandy Pryor, τι λέγανε, τραγουδίστρια. Συγκαλάσου, παιδιά, είναι τεράστια τραγουδίστρια. Mandy Pryor, νομίζω λέγανε άλλοι, γιατί... Όχι, δεν λέγανε Mandy Pryor αυτή. Δεν θυμάμαι, αλλά τεράστια τραγουδίστρια, παιδιά. Pentacle, βάλτε να ακούσετε όσο δεν έχετε ακούσει τη μεγάλη δισκάρα από folk. Cruel Sister. Το είχα και βινήλιο κάποτε, δεν πειράζει. Το βινήλιο το έκανε κανένα εξεντάρι. Classic πράγματα, classic folk. Αγγλική. 6. 7. Grateful Dead. American Dream. Άλλο classic. Παίζει κλασικά πράγματα και σήμερα. Δεν δείχνω εδώ πέρα καμιά ανακαλύψη σε... Δεν σκάβω σκονισμένα δισκάδικα και δεν τα έχω ακούσει κιόλα. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, ο Dylan, όπως λέει, το μεγαλύτερο καλύτερο για μένα που θα φτάσουμε είναι στο επόμενο, είναι ο Dylan. Τον βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν είχα τη διασκευάση, παιδιά, έχει διασκευάσει ελάχιστα. Νομίζω ότι είναι από τα λίγα κομμάτια που έχει διασκευάσει. Για να σε έχει διασκευάσει, παιδιά, Dylan, πρέπει να πει πως, δηλαδή, Friend of the Devil. Λοιπόν, το κομμάτι εδώ πέρα, το εισαγωγικό, το Box of Rain, είναι από τα καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών. Οι αλλαγές του είναι. Είναι έξαστη, παιδιά, το κομμάτι. Είναι 5 κομμάτια μαζί σε ένα. Οι αλλαγές του δεν. Δηλαδή, προσπάθησα να το παίξω μια φορά και σε ένα, το βγάλω να πούμε, αλλά δεν έβγαινε με τίποτα. Δεν υπάρχει ο δίσκος, δεν υπάρχει, το ξέρετε. Αυτό και το Walk is Man Dead είναι τα χαμένα μου από αυτούς. Δεν μπορώ την ψυχεδελική περίοδο τα χασίματα, αλλά αυτός, παιδιά, δίσκος για πάντα. Νούμερο 7, Grateful Dead. Box of Rain, και μόνο το Box of Rain έχει μέσα, παιδιά, ένα από τα καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών για μένα. Δεν έχουν γραφτεί ποτέ. Δεν θα ήταν εδώ πέρα. Όλος ο δίσκος, φυσικά, είπα Friends of the Devil, παιδιά, έχει μέσα, δεν θέλω να κοιτάξω καν. Κλασικά πράγματα ήταν εδώ πέρα. Νούμερο 7. Νούμερο 7. Νούμερο 8, παιδιά. Ο μεγαλύτερος solo καλλιτέχνης όλων των εποχών. Bob Dylan, δίσκος χωρισμού, Blood on Blood. Queen Approximated Lady, πώς είναι το κομμάτι αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει δίσκος, είναι διπλός δίσκος. Νομίζω είναι και ο πρώτος Gatefold δίσκος που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, παιδιά. Το 69, κάπου εκεί πέρα, κυκλοφορήσει. Ο πρώτος Gatefold δίσκος που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, που ανήκει. Δεν το ανοίξω τώρα, δεν χρειάζεται να σας πω το κομμάτι, πολύ κλασικά πράγματα. Τι να πω, παιδιά, Rainy Day Woman, το κομμάτι του μεταξύ, μια που βρέχει έξω, Rainy Day Woman. Μεγαλύτερο όλων καλλιτέχνη όλων των εποχών, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Όποιο νομίζει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο, παιδιά. Πιο επιδραστικό, πιο τεράστιο καλλιτέχνη. Μιλάμε για καλλιτέχνη τώρα έτσι. Δεν λέω πιο επιτυχημένο. Και πιο επιτυχημένο. Δεν νομίζω, παιδιά, να υπάρχει. Ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει φωνή, α πούμε, βγαίνει και τον αποθεώνουν, που δεν υπάρχει καν φωνή. Θα μιλήσουμε για Dylan εκτενές. Για τα αγαπημένα μου Dylan, τα καλά. Τα πολλά δεν γίνεται. Μιλήσουμε για Dylan όμω και για Dylan. Τον αγαπάω, ειδικά τα πρώτα, παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα, τα κλασικά του, τα 6, τα... Οι 10 πρώτα δίσκοι Dylan, παιδιά, είναι εξεπέραστη για μένα. Μέχρι τα 80's είναι εξεπέραστη. Λοιπόν, Blood on Blood. Νούμερο 8, 9, 10, 8, παιδιά, 8. Νούμερο 9, Pablo's Dog. Μπήθηκα αυτήν πρόσφατα, παιδιά, γιατί τον είχα 2-3 φορές από τότε, τον έχω ακούσει. Σας έχω πει για τους δίσκους, δεν έχω πολλούς δίσκους, τους έχω κατεγραμμένους στο σκληρό, δεν τους έχω. Αλλά αν επιστρέφει κάτι, είναι και ο καθήμερο το ίδιο, τον έχω ακούσει πολλές φορές στο δίσκο, γιατί είναι μεγάλη δισκάρα. Αλλά δεν θα με νοιάζει να μην τον είχα, γιατί όχι, θα τον βρω, όπως και αυτό υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Αλλά παιδιά, Late November εδώ πέρα, είπαμε, Mona Lisa and Mad Hatter στο κάτι θα το πέφτω. Late November, που δεν γίνεται να μην επιστρέψει αυτό. Αλλά φυσικά τώρα μιλάμε τώρα για προσωπικά οχλήματα. Δεν μιλάμε. Θα δίνουν του δίσκου εδώ πέρα που εννοείται ότι είναι διαμάτια όλα, παιδιά. Έτσι. Δεν μιλάω για τζούλια τώρα. Δηλαδή έχει όλα τα κομμάτια εδώ πέρα είναι. Οκ, okay, μέσα κατεγραμμένα. Θα παίξει όμω. Θα πρέπει να υπάρχει. Late November. Σφάζει. Και στο τελευταίο που κράτησα. Που δεν έχουμε πει σχεδόν καθόλου για 90's, παιδιά. Βέρε.
Lucky Man, Drugs Don't Work και Ψυχεδέλεια έχει μέσα δίσκος, από τους καλύτερους δίσκους 90's, είχε κυκλοφορήσει, θυμάμαι τη χρονιά, ήμουν φαντάρος τότε, μαζί με το Key Computer είχαν εκεί και το είχα γράψει στο δισκάδικο, ήμουν στη Λάρισα, φαντάρος, μετά τον Εύρο πήγα Λάρισα και είχα ζητήσει από το δισκάδικο στη Λάρισα να το γράψω σε κασέτα, να το έχω στο Walkman. Και τον είχα λιώσει και ακόμα παίζει παιδιά δίσκος. Είναι δισκάρα τεράστια, Sonel. Τι να λέμε. Από τους καλύτερους δίσκους 90's. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Νούμερο 10. Δεν θέλω να βγαίνει και μεγάλα τα βίντεο, αλλά είπαμε να ρίξουμε λίγο ποσότητα. Από 5 πήγαμε στα 10. Αυτά παιδιά, μόνο ζουμί. Εύχομαι να γουστάρετε. Όσοι τώρα βρέχει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα, αν βρέχει σήμερα Σάββατο. Που να κατεβάσετε κάτι από τις προτάσεις μου και αν σας αρέσει γράφτε από κάτω ή γράφτε τους δικούς σας δίσκους από κάτω να ακούσω και εγώ τώρα που κλείνει ο καιρό και να καθόμαστε πιο πολύ σπίτι. Να περνάτε καλά, ραντεβού στο επόμενο που μπορεί να έχει ψαφό. Δηλαδή παιδιά, έχω πάρει κάτι πράγματα παιδιά που θέλω να τα πω, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα, το καθένα πράγμα στην ώρα του. Έτσι και αυτό, αυτά τα πράγματα τώρα που βρέχει είναι η ώρα τους. Να περνάτε καλά.